Μετά από 7 εξαιρετικά δύσκολα 24 ώρα στη μέθ του Παγνή, ασθενής ενημερώνεται από το ιατρικό προσωπικό ότι η μάχη κερδίθηκε και είναι έτοιμος να συνεχίσει την αναρρωσή του εκτός εντατικής. Η συγκλονιστική εικόνα με τον ασθενή να σχηματίζει το σήμα της νίκης κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσα από την ανάρτηση του διευθυντή της μονάδας, ο οποίος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Ο Δημήτρης Γεωργόπουλος για μία ακόμη φορά στο σχολείο του απευθύνεται στους αρνητές της μάσκας και των εμβολίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την προστασία όλων των πολιτών από τη διασπορά του κορονοϊού. Γι' αυτό επαναλαμβάνω το θέμα της μάσκας συνεχώς. Εάν πιεστεί το σύστημα, η πιθανότητα να πεθάνει είναι εξαιρετικά μεγάλη. Είναι σε κάποιες μονάδες ανέβηκε στο 80-85%, σε κάποιες άλλες ήταν 60-70%. Καταλαβαίνετε τώρα την τεράστια διαφορά που έχει. Κάποιος που μπαίνει σε μια μονάδα που δεν έχει πίεση, από κάποιον που μπαίνει σε μια μονάδα η οποία είναι πιεσμένη από πολλούς ασθενείς. Η ικανοποίηση και η συγκίνηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Παγνή είναι ακόμη μεγαλύτερη αν υπολογίσει κανείς ότι και οι 5 τελευταίοι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ πάλεψαν για τη ζωή τους χωρίς να διασωληνωθούν. Αυτοί οι άρρωστοι, οι 5 ασθενείς που ήρθαν πολύ βαριά στη μονάδα εντατικής, δεν διασωληνώθηκε κανένας και έμεινε σχετικά λίγο διάστημα στη μονάδα. Χρησιμοποίησαμε κάποιες τεχνικές για να υποστηρίξουμε το αναπνευστικό σύστημα χωρίς διασωλήνωση. Σώθηκαν όμως χάρη στην πρακτική που ακολουθήθηκε. Όπως εξήγησε μιλώντας στην Κρήτη TV ο κ. Γεωργόπουλος, η πρινής θέση στην οποία τοποθετήθηκαν οι ασθενείς κατά την νοσηλεία τους συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας, ώστε να αποφύγουν όλη τη μηχανική υποστήριξη και τους κινδύνους υψηλής θνησιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι διασωληνώνονται. Ο λόγος που δεν θέλουμε διασωλήνωση σε αυτούς τους ασθενείς είναι η μεγάλη θνητότητα που έχουν όταν διασωληνώνονται. Επομένως, βέβαια, καμιά φορά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί αν καθυστερήσει τη διασωλήνωση μπορεί να κάνει άλλες βλάβες, αλλά όταν είσαι πάνω στον άρρωστο έχεις δυνατότητα να ξέρεις τον σωστό χρόνο που πρέπει να διασωληνωθεί κάποιος.